Σάββας Καπερίδης στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής. Καλησπέρα, coach. Γεια σου, coach. Καλησπέρα σας, καλησπέρα σας. Νομίζω είναι το καλύτερο πρωινό από τη μέρα που ήρθες στον Άρη. Έχω την αίσθηση. Όχι. Σίγουρα είναι το πιο ήρεμο πρωινό το τελευταίο διάστημα. Αυτό μπορώ να πω με σιγουριά. Ξυπνάς ωραία όμως μετά από νίκη τέτοια. Ναι, έτσι. Πιο χαλαρός, πιο αυτό, έπαιξες και καλά. Οπωσδήποτε, εντάξει, είναι σημαντικό καταρχάς ότι κερδίσαμε και η εικόνα που έδειξε η ομάδα και κατά τη διάρκεια του αγώνα και μετά. Γιατί ήταν η πρώτη φορά που έβλεπα ακόμα και τα βοηθήρια της ομάδας να είναι ήρεμα και ευδιάθετα, οπότε όντως. Νομίζω ότι αυτό δίνει κουράγιο σε όλους. Ναι. Το διαπίστωσα και εγώ μετά τον αγώνα. Τώρα, επειδή εμείς εδώ ξέρεις ότι δεν θέλουμε να πάμε σε κλισέ πράγματα και κλισέ ερωτήσεις, θέλουμε να μας πεις πώς έδεσες κόμπο τον Ηρακλή. Κόμπο, πραγματικά κόμπο. Και το, εντάξει, το λέω χωρίς να θέλω να προσβάλλουμε κανέναν. Ξέρεις ότι εγώ, εντάξει, είμαι λίγο Ηρακλής. Όχι. Ξέρω ότι είμαι μέσα σε ομάδες και ότι γνωρίζω ότι υπάρχει σεβασμός, ότι υπάρχει αλληλοεκτίμηση. Κανείς προπονητής δεν θέλει να πει κάτι για τον συνάδελφό του. Όμως για να καταλάβει ο κόσμος πώς πήγε αυτή η διαφορά τόσο πολύ, πώς ο Άρης έπαιξε τόσο καλά, έτσι βέβαια λεπτό προς λεπτό ανεβαίνει και η αυτοπεποίθηση κάθε ομάδας. Αυτά να μας πει ο coach. Αυτό θέλουμε, coach. Εμείς αυτό που επιλέξαμε ήταν να μπορέσουμε να βρούμε έναν τρόπο να σταματήσουμε τη δημιουργία των περιφερειακών και τη συνεργασία με τον Καβαδά. Ναι. Δηλαδή ξέραμε ότι οι τρεις Αμερικάνοι περιφερειακοί είναι ικανοί στο να σουτάρουν, επιτίθονται πολλές φορές νωρίτερα από το screen αντίθετα, και όταν τους σταματήσουν συνήθως κάνουν πάσα πίσω και προσπαθούν να φτιάξουν μια high-low συνεργασία με τον Καβαδά. Ναι. Εμείς προσπαθήσαμε να κρατήσουμε τον παίκτη της πάσας πίσω μαζί με τον παίκτη, να είμαστε επιθετικοί πάνω στην μπάλα, γιατί διαπιστώσαμε ότι καθυστερούν λίγο να απελευθερώσουν την μπάλα οι κοντοί. Και έτσι χαλάσαμε τη δική τους εκτέλεση και ταυτόχρονα χαλάσαμε και τη συνεργασία με τον ψηλό. Ναι. Νομίζω ότι αυτό ήταν καθοριστικό. Ο Ηρακλής είχε κάποια ελεύθερα σουτ, ειδικά στο πρώτο ημίχρονο. Στο πρώτο ημίχρονο, ναι. Δεν τα βάλε. Έχασε και κάποια λεγά, ναι. Και τα σουτ και έφυγε το μάτς. Το ένα, ναι, το ένα φέρνει το άλλο. Δηλαδή πάντα κάτι δίνεις. Ευτυχώς αυτό που δώσαμε, επιλέξαμε μάλλον να δώσουμε το σωστό. Βγήκε κατά τη διάρκεια του αγώνα. Νομίζω ότι οι παίκτες του Ηρακλή παίζανε με μεγάλη πίεση. Δηλαδή φαινόταν ότι δεν ήταν τόσο ψύχρεμη θα απαιτούσε η κατάσταση και όλο αυτό έγινε υπέρ μας. Και αυτό νομίζω ότι κερδίσαμε δίκαια. Σωστά. Πάντως, coach, καταλαβαίνει κάποιος, γιατί το περιγράψατε τόσο ωραία και τόσο απλά ταυτόχρονα, καταλαβαίνει κάποιος ότι καταρχήν θέλει πάρα πολύ διάβασμα το μπάσκετ. Εσείς το είπατε μέσα σε μισό λεπτό, αλλά προφανώς για να φτάσετε να λέτε αυτό το μισό λεπτό, έχετε δει και εσείς και οι συνεργάτες σας όλα τα παιχνίδια του Ηρακλή. Εντάξει, ναι. Αλλά το θέμα για μένα είναι και άλλο. Ότι ο προπονητής ή ο σκάουτερ μπορεί να κάνει αυτή τη δουλειά, να αναλύσει λοιπόν τον αντίπαλο και να πει θέλει αυτό, θέλει εκείνο, πρέπει να κλείσουμε εδώ, να ανοίξουμε εκεί κτλ. Και το ένα και το άλλο. Το ζήτημα είναι, και νομίζω ότι αυτό το είδαμε χθες, είναι πόσο πιστά θα το εφαρμόσει ο παίκτης μες στο γήπεδο. Και νομίζω ότι χθες πραγματικά αμυντικά έχουν κάνει το καλύτερο τους παιχνίδι οι παίκτες του Άρη και κάνανε ακριβώς αυτό που περιγράψατε. Αντιδράσανε με βάση τις οδηγίες που πήρανε και κάνανε αυτό που έπρεπε να κάνουν αμυντικά. Και έγινε αυτό. Άλλες φορές βέβαια, όσο και να το λέει ο προπονητής, δεν το κάνει ο παίκτης. Και τα ακούει και ο προπονητής μετά, ναι. Βέβαια. Ναι. Νομίζω αυτό που λένε ότι ο προπονητής είναι τόσο έξυπνος όσο είναι οι παίκτες του, είναι πολύ σημαντικό. Δηλαδή, αν προσπαθήσεις να δείξεις πράγματα τα οποία δεν μπορεί να ανταποκριθεί η ομάδα, δεν θα έχεις αποτέλεσμα. Έτσι. Αυτό είναι ένα λάθος που το έχουμε κάνει όλοι οι προπονητές. Το overcoaching κάποια στιγμή. Εγώ έχω κάποιους παίκτες οι οποίοι έχουν παραστάσεις, έχουν εμπειρία, έχουν προσωπικότητα. Και σε μια δύσκολη στιγμή όπως ήταν η χθεσινή, γιατί και για μας ήταν πιεστικό παιχνίδι όπως καταλαβαίνετε, είχαν την απαιτούμενη συγκέντρωση, το απαιτούμενο πάθος και την ομοψυχία και εκτελέσαν αυτά που ζητήσαμε σε πολύ καλό βαθμό. Έχουμε πει πολλές φορές εδώ με τον Κώστα για τον μπασκετικό Άρη ότι κατά κάποιο τρόπο έχει αδικηθεί λίγο η αγωνιστική φετινή προσπάθεια και η αίσθηση που υπήρχε γενικότερα στον κόσμο από μια πολύ μεγάλη, από δύο μάλλον, μεγάλες απουσίες και για μεγάλο χρονικό διάστημα.
Δεν ξέρω πόσο μπορεί να αντιληφθεί ο κόσμος. Σίγουρα εσείς το έχετε αντιληφθεί 100%. Πώς είναι μια ομάδα όπως ο Άρης, με τα θέματα της δηλαδή και τα προβλήματά της, να παίζει σχεδόν 1,5 μήνα χωρίς τους δύο ψηλούς. Δηλαδή, σαν να πήγαινε η ομάδα στα περισσότερα παιχνίδια πρόβατος σφαγή. Μισή. Και ο Βλάντο και ο Μίνια είναι πάρα πολύ σημαντικοί παίκτες για μας. 1,5 μήνα δεν τους είχαμε, άλλον 1 μήνα τους είχαμε τραυματίες. Ακόμα τώρα προσπαθούν να βρουν το ρυθμό τους. Και νομίζω ότι το μεγαλύτερο πρόβλημα είναι ότι ήταν σε παραπλήσιες θέσεις. Δηλαδή δεν μας έλειπε ένας κοντός, ένας ψηλός, οπότε λίγο οι υπόλοιποι να τους καλύψουν. Ήταν και οι δύο ψηλοί. Όπως και αν είχαμε δύο κοντούς απόντες, βασικούς, πάλι θα είχαμε το ίδιο πρόβλημα. Τα υπόλοιπα παιδιά κάναν πολύ μεγάλη προσπάθεια και υπήρχαν παιχνίδια τα οποία φτάσαμε κοντά στο να κερδίσουμε, όπως ας πούμε στον Ιωνικό. Ναι. Όπου η μεγάλη προσπάθεια, ας πούμε, δεν κατάφερε να φέρει το αποτέλεσμα. Αλλά τώρα με την επιστροφή των παιδιών νομίζω ότι η ομάδα, ας πούμε, ότι κουμπώνει καλύτερα και ελπίζω να μπορέσουμε να έχουμε την ίδια εικόνα μέχρι το τέλος του πρωταθλήματος. Χθες είχα τον Διαμαντή τον Σλαυτσάκη στο About Aris TV και μιλώντας για σένα, μας είπε ο Διαμαντής, ο coach Καμπερίδης στη διάρκεια της ημέρας κάνει πολλά άλλα πράγματα που δεν έχουν σχέση με την προπονητική. Και ίσως τελικά στην καθημερινότητά του στον Άρη, στη ζυγαριά, να έχει κάνει πολλά παραπάνω πράγματα έξω από την ιδιότητά του σε σχέση με την ιδιότητα του προπονητή. Και αυτό στα δικά μας τα μάτια, είπε των αθλητών, ρε παιδί μου, δείχνει το πόσο έχει βοηθήσει την ομάδα φέτος ο coach. Όντως υπάρχει αυτή η γενικότερη ασχολία του coach Καμπερίδη στον οργανισμό Άρης. Κοιτάξτε, ας μην κρυβόμαστε, η ομάδα έχει πάρα πολλά προβλήματα σε καθημερινή βάση. Όσοι είμαστε μέσα στην ομάδα, είμαστε υποχρεωμένοι, αφού θέλουμε η ομάδα να προχωρήσει και να φτάσει μέχρι το τέλος όπως πρέπει και όπως της αρμόζει, να κάνουμε και πράγματα τα οποία είναι έξω από το στενό πλαίσιο των αρμοδιοτήτων μας. Δεν είμαι μόνο εγώ που μπορεί να κάνω κάτι παραπάνω. Ακόμα και ο Γιάννης ο Νικητάκης που είναι ο φροντιστής της ομάδας, οι φυσικοθεραπευτές, οι υπόλοιποι προπονητές, όλοι προσπαθούμε να κάνουμε και κάτι ακόμα για να μπορέσουμε να βοηθήσουμε την ομάδα να προχωρήσει όσο πιο ομαλά γίνεται. Ας ελπίσουμε ότι η ομάδα το επόμενο διάστημα θα μπορέσει να βρει κάποιες λύσεις, να βρει έναν δρόμο ώστε να πορευτεί λίγο πιο ορθόδοξα και όπως είπα πριν, όπως τις αρμόζει. Πάντως δεν είναι, όπως είπατε και εσύ, όπως είπες και εσύ, coach, δεν είναι εύκολη η σεζόν. Γίνεται μεγάλη προσπάθεια. Okay, αντιλαμβανόμαστε ότι όταν μιλάμε για τον Άρη και εσύ έχεις ζήσει και ως παίχτης μεγάλες στιγμές του συλλόγου. Okay, όχι τόσο μεγάλες όσο ο Γκάλης και ο Γιαννάκης κτλ. Αλλά και τα τρόπαια και σε τρόπαια μέσα ήσουν και στους πανηγυρισμούς και σε παρουσίες καλές. Είναι δύσκολη αυτή η αποδοχή από τον κόσμο ότι ο Άρης, ας πούμε, παλεύει για να σωθεί, παλεύει για να υπάρχει. Και πρέπει να καταλάβει ο κόσμος ότι τη φετινή σεζόν, το καλοκαίρι, ήταν πιο κοντά στο να μην υπάρχει ο Άρης. Εσύ ως coach και με, που μιλούσες και με τον Λευτέρη, τον Αρβανίτη και με τους υπόλοιπους, νομίζω το ξέρεις πάρα πολύ καλά. Πιο πολλές ήταν οι πιθανότητες να μην παίξει ο Άρης φέτος, παρά να παίξει. Ναι, η αλήθεια είναι ότι με δόση υπερβολής μπορώ να πω ότι έγινε ένα μικρό θαύμα το ότι η ομάδα βρίσκεται εδώ που βρίσκεται αυτή τη στιγμή. Καταλαβαίνω τον κόσμο. Οι Αριανοί έχουν συνηθίσει την ομάδα να πρωταγωνιστεί. Νομίζω ότι αυτό είναι στο DNA όλων των μεγάλων ομάδων. Και έχουν κάθε δικαίωμα να έχουν απαιτήσεις από την ομάδα. Αυτή τη στιγμή βέβαια ξέρουμε όλες τις συνθήκες και είναι πάρα πολύ δύσκολο για την ομάδα να μπορέσει να καλύψει τις απαιτήσεις του κόσμου. Οπότε το καλύτερο που μπορούμε να κάνουμε είναι να δίνουμε το καλύτερο μας σε αυτό κάθε φορά, ώστε αν μη τι άλλο ο κόσμος να λέει ότι αυτή η ομάδα δίνει αυτό που μπορεί. Σε κάποια παιχνίδια το έχουμε καταφέρει, σε κάποια παιχνίδια λόγω των συνθηκών δεν το έχουμε καταφέρει, αλλά είναι πραγματικά ένα πολύ ιδιαίτερο πρωτάθλημα. Σκεφτείτε ότι δεν έχουμε και τον κόσμο δίπλα μας. Ναι. Δηλαδή για τον Άρη ή ακόμα και για τον Ηρακλή, που είναι δύο από τις πιο καυτές έδρες στο πρωτάθλημα, σκεφτείτε πόσο μεγάλη απουσία είναι
ο κόσμος. Ναι, βέβαια, τεράστια. Έτσι. Πολύ σημαντική. Και έτσι. Αγωνιστικά και οικονομικά και από όλα. Ναι. Έτσι είναι. Coach, επειδή είπαμε δεν είμαστε και τόσο, και εγώ και ο Κώστας δεν πάμε στα τετριμένα σε τέτοιες περιπτώσεις, νιώθεις δικαιωμένος για την απόφαση που πήρες μετά το παιχνίδι στη Λάρισα, όπου έχω την αίσθηση ότι δεν ξέρω αν είχες παραιτηθεί ή όχι, εσύ θα μας το πεις, τι πραγματικά ισχύει, γιατί ακούστηκαν πολλά, αλλά ότι μετά την κουβέντα που έκανες με τον Λευτέρη τον Αρβανίτη, είπες ότι συνεχίζω στην ομάδα, θα παραμείνω και θα παλέψω με τους παίκτες μου στο τέλος. Γιατί κακά τα ψέματα, σε εκείνο το χρονικό σημείο και διάστημα, κανείς δεν ήταν βέβαιος ότι θα πάνε καλά τα πράγματα για τον Άρη, όπως εξελίσσονται μέχρι στιγμής. Γιατί ακόμα δεν έχει τελειώσει και το πρωτάθλημα οτιδήποτε άλλο, αλλά νομίζω ότι ο μεγαλύτερος κίνδυνος έχει φύγει σε ένα πολύ μεγάλο ποσοστό τουλάχιστον. Νιώθεις δικαιωμένος για την επιλογή σου, ότι πήρες μια σωστή απόφαση, που νομίζω ότι είχε το συνέστημα τότε. Δεν ήταν απόλυτα, δεν πήγε απόλυτα με τη λογική του επαγγελματία προπονητή. Κοιτάξτε, όταν ήρθα στον Άρη πέρυσι, που με τίμησε η διοίκηση του Άρη να με επιλέξει, και τότε ήταν πάρα πολύ δύσκολη η κατάσταση, και ουσιαστικά αυτό που με έκανε να δεχθώ να έρθω στην ομάδα, γιατί ήμουν και ένας άπειρος προπονητής, ήταν ότι είχα ανθρώπους στην ομάδα, συνεργάτες, τους οποίους τους ένιωθα φίλους και ήθελα να παλέψω μαζί τους. Στο παιχνίδι με τη Λάρισα όντως είχα παραιτηθεί, αλλά μετά το παιχνίδι οι συζητήσεις που είχα τόσο με τους παίκτες όσο με τους συνεργάτες μου, αλλά και με τον Λευτέρη τον Αρβανίτη, μου έδωσαν να καταλάβω ότι δεν θα ήταν σωστό να μην κάνουμε αυτή την προσπάθεια μέχρι τέλους μαζί. Δεν σας κρύβω ότι είναι τέτοιες οι δυσκολίες που πολλές φορές λέω μήπως έκανα λάθος, αλλά είμαστε εδώ όλοι μαζί, κάθε μέρα παλεύουμε για να μπορέσει η ομάδα να έχει ένα καλύτερο αύριο, να έχει μια καλύτερη εικόνα, και θα το παλέψουμε μέχρι το τέλος. Μετά θα κάνουμε την αποτίμηση και τότε θα δούμε αν έχουμε κάνει σωστά ή όχι. Εγώ πάντως χαίρομαι όταν προπονητές και νέοι, όπως παρόλο που είσαι πάρα πολλά χρόνια στους πάγκους, αλλά okay, ως head coach, όταν είσαι τα πρώτα 2, 3, 4 χρόνια της καριέρας σου, είναι ξεκίνημα στην ουσία. Εγώ χαίρομαι όταν κερδίζεις την εκτίμηση του κόσμου μέσα στο γήπεδο, ενώ η αρχική αίσθηση και αυτό που κυκλοφορεί και η περιραίως ατμόσφαιρα, γιατί έρχονται 2 ήττες ή 3 ήττες, είναι αρνητική. Και νομίζω ότι είναι επιτυχία για το Σάββατο Καπερίδη ότι πλέον απολαμβάνει τις εκτίμησεις του κόσμου του Άρη, και για μένα αυτό είναι το σημαντικότερο, να το κερδίζεις μέσα στο γήπεδο και μάλιστα με δύσκολο τρόπο. Με hard way, όχι με 5 βοηθούς, όλα λιμένα, φυσιοθεραπευτές, διοίκηση, λεφτά κτλ. Ο δύσκολος ο δρόμος, νομίζω, coach, και η εκτίμηση πλέον που τη χάνεις και από τον κόσμο του Άρη, είναι πάρα πολύ σημαντική για εμένα και πρέπει να σου πιστωθεί. Δεν ξέρω αν ο coach έχει διαφορετική άποψη, έτσι, αλλά έτσι. Όταν γίνεται με το δύσκολο τρόπο, για μένα δείχνει πολλά πράγματα για ένα προπονητή, και ειδικά στην περίπτωση τώρα του coach, του Σάββα Καπερίδη. Εντάξει, είναι τέτοια η φύση της δουλειάς μας που υπάρχει κριτική, και καλώς υπάρχει κριτική, προφανώς, και είναι σημαντικό για τον καθένα να ακούει ότι κάνει καλά τη δουλειά του, αλλά δεν μπορούμε να επαναπαυόμαστε, γιατί όπως είπα πριν, κρινόμαστε κάθε αγώνα, κάθε εβδομάδα, οπότε αυτό καταλαβαίνετε ότι μπορεί να αλλάξει θετικά ή αρνητικά. Εμείς πρέπει να δίνουμε ό,τι καλύτερο μπορούμε, και ο κόσμος έχει τις περισσότερες φορές το κριτήριο να καταλάβει αν κάνουμε καλά τη δουλειά μας ή όχι. Πώς βλέπεις τη συνέχεια τώρα στο πρωτάθλημα για τον Άρη? Έχω την αίσθηση ότι ψάχνει μία νίκη για να τελειώσει το όποιο βάσανο και να δει και λίγο παραπάνω, μήπως μπορεί να κάνει και κάτι καλύτερο μέσα στη σεζόν. Έτσι είναι βαθμολογικά τα πράγματα ή το βλέπετε διαφορετικά εσείς που είστε εντός της ομάδας? Όχι, βαθμολογικά έτσι όπως το περιγράφετε είναι. Νομίζω ότι αν κάνουμε μία νίκη ακόμα, εξασφαλίζουμε τη σωτηρία κατά 90%, να μην πω παραπάνω. Και από εκεί και πέρα, επειδή είναι λεπτές οι ισορροπίες, με οποιαδήποτε άλλη νίκη μπορεί να μας φέρει σε μια καλύτερη θέση, ίσως και στα play-off. Το ζητούμενο όμως για την ομάδα είναι να μπορέσουμε να διατηρήσουμε τη συνοχή μας και τους παίκτες μας μέχρι την τελευταία αγωνιστική. Γιατί καταλαβαίνετε ότι δεν είναι εύκολο αυτό. Υπάρχουν πολλές δυσκολίες. Γίνεται
πολύ μεγάλη προσπάθεια. Ο κόσμος δεν ξέρει, αλλά έχει γίνει φοβερή προσπάθεια από το παιχνίδι της Λάρισας μέχρι το παιχνίδι του Ηρακλή, από τη διοίκηση πρώτα, για να μπορέσει η ομάδα να παρουσιαστεί πλήρης σε αυτό το παιχνίδι. Και είναι κάτι το οποίο πρέπει να το πετύχουμε πάση θυσία μέχρι την τελευταία αγωνιστική. Και χωρίς έσοδα. Νομίζω ότι αν το κάνουμε αυτό θα έχουμε και τις νίκες που πρέπει. Έτσι. Πολλοί στέλνουν μηνύματα για τον Σούλερ. Για έναν παίχτη ο οποίος ήρθε με προοπτικές από τον Ηρακλή. Με εξαίρεση ένα-δυο μάτς νομίζω δεν βοήθησε τόσο την ομάδα. Ισχύει όντως το ότι... Εγώ μερικές φορές δεν το πιστεύω ότι όταν φύγει ένας παίκτης είναι καλύτερα. Και δεν το λέω για να μειώσω το παιδί. Το λέω από την άποψη ότι έχει γίνει όντως αυτό που λέμε καλύτερο rotation εντός της ομάδος και μπορείτε να λειτουργήσετε καλύτερα ως ομάδα τη δεδομένη χρονική στιγμή. Όχι δηλαδή το παιδί δεν θέλει να προσφέρει οτιδήποτε άλλο. Μην το παρεξηγήσει κάποιος. Αλλά μπορεί να συμβαίνει αυτό. Δηλαδή να είσαι μείον έναν παίκτη, αλλά να είσαι καλύτερα. Είναι αυτό που είπα πριν και με τον Βλάντο και με τον Μίνια. Έφυγε αυτή τη στιγμή ένα παιδί, ο οποίος ήταν σωστός επαγγελματίας. Εγώ δεν είχα κάποιο παράπονο από το Σούλερ. Βρήκανε λίγο περισσότερο χώρο οι υπόλοιποι παίκτες και ίσως αυτό έφερε μεγαλύτερη ηρεμία στην ομάδα και μεγαλύτερη αυτοπεποίθηση στα παιδιά. Ξέρουν ότι θα είναι περισσότερη ώρα μέσα στο γήπεδο, ξέρουν ότι θα έχουν μεγαλύτερες αρμοδιότητες και προς το παρόν φαίνεται να ανταποκρίνονται. Πολλές φορές ισχύει αυτό και τώρα τα δύο τελευταία παιχνίδια φαίνεται ότι έχει αποτέλεσμα. Λειτουργεί καλύτερα στο rotation, λειτουργεί καλύτερα. Ναι. Η ομάδα έσυξε λίγο έτσι. Περισσότερο, το rotation μειώθηκε και πήραν χρόνο, όπως είπες coach και εσύ, τα άλλα παιδιά και... Γεμίζει και η αυτοπεποίθησή τους λίγο, ανεβαίνει. Τελευταία ερώτηση από τον Κώστα που τον πλήγωσες χθες. Τελευταία ερώτηση από τον Κώστα που τον πλήγωσες χθες. Ο πληγωμένος τώρα μπορεί να βρει γιατριά. Αυτό που είπαμε και μετά τη συνέντευξη τύπου είναι σημαντικό να το πεις και δημοσίως, νομίζω. Ναι. Να ακουστεί. Εγώ νομίζω ότι ο Ηρακλής έχει την ποιότητα του ρόστερ. Έχει ένα έμπειρο προπονητή. Έχει έμπειρους συνεργάτες. Αυτό που πρέπει να επανέλθει στον Ηρακλή είναι η ηρεμία. Φαινόταν χθες ότι οι παίκτες παίζανε κάτω από μεγάλη πίεση και πιστεύω ότι αυτός ήταν ένας λόγος που δεν βγάλαν τον καλύτερο τους σε αυτό. Νομίζω ότι έχουν και τις ικανότητες και την ποιότητα και υπάρχουν και κάποιες προσωπικότητες μέσα στην ομάδα που πρέπει να κάνουν και αυτοί το ένα βήμα παραπάνω. Ναι. Χρειάζεται να στηρίξει ο κόσμος τώρα ίσως περισσότερο από ποτέ, γιατί ήταν πολύ περίεργο το τελευταίο διάστημα για την ομάδα. Σωστό. Και νομίζω ότι είναι στο χέρι της ομάδας να κάνει τις νύχες που πρέπει ώστε να ηρεμήσει και να δει και αυτή το μέλλον με διαφορετικό μάτι. Έτσι, έτσι. Μακάρι. Ευχαριστούμε πολύ, coach. Καλή συνέχεια. Καλή συνέχεια. Ευχαριστούμε. Και καλή δύναμη. Ναι, καλή δύναμη. Να είσαι καλά. Να είσαι καλά. Ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστούμε πολύ.